Δεν δεχόμαστε ψίχουλα, λένε Άριοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας και αυτή την ώρα κλείνουν το τελωνείο της νίκης. Έτσι, Ελίνα, από τις 12 η ώρα, μόλις άρχισε η συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας εδώ στο τελωνείο της Νίκης στη Φλόρινα έκλεισαν για όλα τα οχήματα και για αγιοταχή και για φορτηγά για μία ώρα. Ήταν συμβολικός ο αποκλεισμός. Τώρα έχουν ξανανοίξει μόνο για τα οχήματα, αλλά συνεχίζουν τον αποκλεισμό για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, για τα φορτηγά μάλλον που έρχονται από την γειτονική χώρα. Μάλιστα, βλέπουμε ότι δίνουν και φυλάδια στους διερχόμενους οδηγούς με τα αιτήματά τους και εξηγούν για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ. Έβαλαν στο δρόμο μπάλες με άχυρα και άναψαν φωτιά για να αποκλείσουν τον δρόμο. Όπως λένε, παραμένουν σε θέσεις μάχης, περιμένουν ενημέρωση από τους συναδέλφους τους που βρέθηκαν στην Αθήνα. Βέβαια, είναι επιφυλακτικοί. Με αυτά που άκουγαν νωρίτερα, κρατούν μικρό καλάθι για αυτά που θα ακούσουν. Σίγουρα όμως μένουν σταθεροί στα αιτήματά τους και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν όλους, δηλαδή το κόστος παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό αγροτικό ρεύμα, για να μπορέσουν, λένε, να συνεχίσουν να παράγουν, γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης για όλους. Από εδώ, από τα σύνορα, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε περίπτωση που δεν πάρουν τις απαντήσεις που θέλουν. Παραμένει στο τραπέζι ανοιχτό ακόμα και το συλλαλητήριο στην Αθήνα.